Υπάρχει ένα θέμα σήμερα και γίνεται και μια ερώτηση στην Βουλή σχετικά με την μετατροπή του Αιγαίου σε γκρίζα ζώνη με την ανοχή του ΝΑΤΟ. Η ερώτηση κατατίθεται από τον ερωτώντα βουλευτή, τον κύριο Χρήστο Παπά, ο οποίος είναι βουλευτής επικρατείας του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή, και λέει λίγο πολύ ότι σύμφωνα με αναρτήσεις στο διαδίκτυο σχετικά δημοσιεύματα, η Άγκυρα με την ανοχή του ΝΑΤΟ απαγόρευσε από τον περασμένο Οκτώβριο τις πτήσεις πάνω από το Αιγαίο των επτάμινων ροντάν του ΝΑΤΟ πάνω από το Αιγαίο. Και παράλληλα, λέει, δεν επιτρέπει τη χρήση των στρατιωτικών μας αεροδρομίων στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον βουλευτή, τον κύριο Παπά, ο οποίος θα μας δώσει και το στίγμα της δικής του ερώτησης που κατέθεσε προς το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Κύριε βουλευτά, καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Γεια σας, καλό μεσημέρι σε εσάς και στο ακροατές σας. Καλό μεσημέρι. Μπορεί να ισχύει αυτό που στην ερώτηση σας το είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Ναι. Και όπως ήδη έχει αναρτηθεί και... Υπάρχει ένα έγγραφο, λέει, εμπιστευτικό. Βεβαίως. Εδώ τώρα με αυτό έτσι όπως τίθεται το θέμα, τελικά δεν είναι γκρίζα ζώνη μόνο το Ταΐμια, είναι γκρίζα ζώνη και όλο, πια, όλο το Αιγαίο η γκριζάρε. Δεν είναι μόνο το Αιγαίο, αλλά είναι και σε κίνδυνο τίθεται και εδώ και καιρό η ελληνική μας θάκη. Άλλη ιστορία αυτή και άλλες επισκέψεις και που είχαμε χθες. Και έχουμε αυτή τη στιγμή την επίσκεψη, μετά την επίσκεψη του και τη συνάντησή του με τον Τσίπρα και μετά με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Μητσοτάκη, σήμερα από ό,τι θυμάμαι, θα μεταβεί στη Θράκη. Τι δουλειά έχει ο Τούρκος Πρωθυπουργός στη Θράκη? Και γιατί το Υπουργείο Εξωτερικών που φτιάχνει τα προγράμματα των επισκεπτών στην Ελλάδα ενέκρινε να πάει ο Τούρκος Πρωθυπουργός στη Θράκη, να δει ποιους, τους τουρκόφρονες. Όποιος νιώθει Τούρκος να πάει στην Τουρκία. Να πω κάτι, τι ιστορία είναι αυτή και τώρα, κύριε βουλευτά, δύο λεπτά. Και αυτή η πηδοπολιά που λέγεται προξενείο της. Εδώ πια είναι τι κάνει νιώ στα κεραμίδια. Έρχεται ο Τούρκος εδώ, συζητάνε ό,τι συζητάνε με τον Πρωθυπουργό, που δεν πιστεύουμε τίποτα από αυτά όλα που έδειξαν. Λίγο πολύ μας βγήκε κιόλας ότι εμείς κάναμε τις παραβιάσεις. Ότι εμείς κάναμε τις παραβιάσεις και άκουσαν ότι τα κοιτάσματα Ελλάδος και Κύπρου, τα ενεργειακά, είναι παγκόσμια κληρονομιά. Ανήκουν σε όλη την ανθρωπότητα. Ναι, αλλά ακούστε να δείτε. Δεν μπορεί συνέχεια να έχουμε αυτές τις ιδιωτικές επισκέψεις. Δεν ακούστηκε κύχα από τον ένα πρωθυπουργό. Αλλά τι να ακουστεί. Με μια ευκαιρία μιας ερώτησής μου είπα για έναν υπουργό, της, έμφυλο υπουργό της ελληνικής κυβερνήσεως, τον κύριο Γαβρόγλου, τον υπουργό παιδείας, ότι στερείται εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης. Δεν είναι μόνο ο Γαβρόγλου, είναι όλη η κυβέρνηση. Εντάξει, δεν λέω εγώ αυτό, αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνει πολλές σχέσεις και με τους κυβερνητικούς της Τουρκίας, οι οποίοι πάνε, λέει, συνέχεια ιδιωτικές επισκέψεις σε εκείνο το μέρη. Και θέλουμε να πιστέψουμε τώρα εμείς οι Έλληνες ότι και ο Υπουργός Υγείας αυτά είναι εκεί. Επιτέλους αυτοί οι άνθρωποι να κηρυχθούν persona non grata στην Ελλάδα. Ποιος θα το κάνει αυτό όμως? Οι ένοπλες δυνάμεις να εξαιρεθούν των μέτρων του μνημονίου. Θα μας πάρουν στα σοβαρά μόνο αν εξοπλιστούν οι ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες ένοπλες δυνάμεις μπορούν να γίνουν και ομοχλός εξόδου μας από την Ελλάδα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Παπά. Όταν η Άγκυρα έχει βαφτιστεί. Δεν τελειώσαμε το πρώτο θέμα που είναι πολύ βασικό. Δεν τα αφήνουμε. Η Τουρκία. Ναι, ρωτήστε με. Λέω, δεν τα αφήνουμε. Θέλω να σας πω ότι η Τουρκία έχει μία μέθοδο με την έρευνα και διάσωση. Θυμάστε πώς ξεκίνησε και όλη η ιστορία στα Ίμια το 1996. Με τη διάσωση. Έτσι, μπράβο. Με τη διάσωση. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Η Τουρκία όμως, κύριε Παπά, να σας πω τα εξής. Ξέρουμε τι, και ποιος είναι το όραμά της και ποιος είναι ο στόχος της. Το δικό μας όραμα ποιο είναι? Τι να το κάνω εγώ της Τουρκίας, εγώ? Εμείς θέλουμε είτε δεξιά κυβέρνηση έχουμε, και το δεξιά, αν θέλετε, βάλτε το κεντρό εισαγωγικών, είτε αριστερή κυβέρνηση έχουμε, είμαστε υπέρ της μικρής ετοίμου και υπάκου εις Ελλάδος. Λοιπόν, δύο λεφτά τώρα. Λοιπόν, τα έθνη δεν προχωρούν έτσι. Δύο λεφτά. Η Άγκυρα έχει βαφτίσει. Χωρίς όραμα και χωρίς σχεδιασμό. Λοιπόν, το ότι φυσικά μεταφυσιμή ως κράτος είναι ένα θαύμα Θεού. Λοιπόν, η Άγκυρα, κύριε βουλευτά, έχει βαφτίσει όλους τους μουσουλμάνους αυθαίρετα Τούρκους. Ο οικονομικός έλεγχος της περιοχής είναι από τα μέσα που αξιοποιεί η Άγκυρα. Από την Τράπεζα την Τουρκική. Ακριβώς εδώ είμαστε τώρα.
από τις ιστορίες και από την προστασία που παρέχει. Ωραία, αυτό το ελληνικό κράτος δεν ήξερε τι συμβαίνει. Δεν ήξερε το ελληνικό κράτος τι συμβαίνει με την τουρκική τράπεζα τη Ζηράτ. Μα δεν υπάρχει κανένας κεντρικός σχεδιασμός. Δηλαδή είναι δυνατόν ενώ εμείς είχαμε όταν, την αγορά. Όταν έχουμε ένα κράτος όπου έρχονται εισβολείς καθημερινά, εκατοντάδες και θα γίνει και χιλιάδες τώρα το καλοκαίρι. Το βιώνεται αυτό το πράγμα πολύ καλά στη Σάμο. Σε όλο το μεγαλείο. Δεν υπάρχει κράτος. Η ερώτηση είναι ρητορική νομίζω. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να κάνω ρητορική. Ένας βουλευτής μπορεί να κάνει την ερωτία. Γιατί ξέρετε τι βλέπω. Εγώ θα σας πω τη λύση. Η λύση είναι μόνο μια εθνική κυβέρνηση με άξονα την Χρυσή Αυγή. Θέλω να εφαρμοστούν τα πράγματα. Τα πράγματα είναι απλά. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Ναι, είναι αλλά θέμα εντυμότητος. Δεν είναι, είναι και θέμα εθνικής συνείδησης. Ενώ είναι απλά, όπως λέτε κύριε βουλευτά. Έχουμε. Συγγνώμη. Έχουμε καταθέσει πρόταση νόμου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπου με τη δική μας πρόταση μπορεί να περιοριστεί αυτόματα η εισβολή των λαθρομεταναστών. Άρα δεν θέλουνε. Δεν θέλουνε. Δεν θέλουν. Για να σας πω κάτι. Εφαρμόζουν, να σας πω λίγο. Για λεφτά, κύριε βουλευτά. Στην νομοσιολογίας. Ναι. Αλλά εσείς γνωρίζετε, να το ξέρουν και οι ακροατές μας, εφαρμόζουν αυτή τη στιγμή το περίφημο σχέδιο που υπάρχει στους λάτρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το περίφημο σχέδιο Καλέργη. Mm-hmm. Που σημαίνει αλλαγή, που σημαίνει πάσπα, να το πω έτσι, ναι, καλά το των πληθυσμών. Πολιτισμικότητα. Πολιτισμικότητα. Πολυπολιτισμικότητα για την Ευρώπη. Να ρωτήσω κάτι. Κύριε Βουλευτά, μισό λεπτό. Κύριε Βουλευτά, μισό λεπτό. Κύριε Βουλευτά, μισό λεπτό. Και θα επιμείνω σε αυτό. Οι Τούρκοι, μέσω της τουρκικής τράπεζας Ζηράτ, στοχοποιούν δύο σημεία. Δεν ήρθε στη Σάμο, δεν ήρθε στη Χίο η τράπεζα η τουρκική, δεν πήγε στη Μυτιλίνη, πήγε στη Θράκη και στα Δωδεκάνησα. Εκεί, κύριε βουλευτά, που υπάρχει το μουσουλμανικό στοιχείο. Και ποιο είναι το τραγικό. Ενώ εμείς εξαφανίσαμε σε μια νύχτα τη δική μας τράπεζα την αγροτική, επιτρέψαμε στην τουρκική αγροτική τράπεζα τη Ζηράτ να ανοίξει τα υποκαταστήματα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γνωρίζετε κύριε Νέγρη, και δεν είναι τωρινό αυτό, ισχύει από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Γνωρίζετε στο Υπουργείο Εξωτερικών η Διεύθυνση Μουσουλμανικών Θεμάτων έχει τη Θράκη και έχει και τη Ρόδο. Για ποιο λόγο να έχει και τη Ρόδο? Για το λόγο που ξέρουμε όλοι μας, κύριε Βουλευτά, είναι το επόμενο. Εν ολίγης θα αναγνωρίσουμε έτσι όπως πάμε και μουσουλμανική μειονότητα στη Ρόδο. Και ο Τούρκος απλώνει τα χέρια του στα Δωδεκάνησά μας. Και μόνος εγγυητής της ασφάλειας του ελληνικού κράτους είναι ο ελληνικός στρατός. Τον οποίον δεν αφήνουν, τον οποίον έχουν υποβιβάσει, τον οποίον έχουν οι Σιριζέοι και όχι μόνο. Τον απαξιώνουν και δεν τον εξοπλίζουν λες. Κύριε βουλευτά, να πω κάτι. Και δεν είναι μόνο το ηθικό των στρατευσίμων, αξιωματικών, υπαξιωματικών και στρατευτών, οι οποίοι με το ελληνικό φιλότιμο κάνουν ό,τι μπορούν. Δεν εννοώ μόνο και τις απολαβές τους. Εννοώ την ουσία, τον εξοπλισμό τους. Mm-hmm. Είμαι στην Επιτροπή Εξοπλιστικών, δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν υπάρχουν ούτε κρατούνται πρακτικά, ούτε ότι. Ναι, είναι η Επιτροπή Εξωτερικών, ό,τι κρατούνται. Γνωρίζουμε λοιπόν. Εξοπλισμών. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι αυτοί οι κρατούντες εννοώ, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, πανηγυρίζουν όταν δεν δίνουμε λεφτά για εξοπλισμούς, όταν κάνουμε οικονομία. Άρα. Και ποιος, ο καμένος, ο οποίος έλεγε κόκκινη γραμμή, το θέμα των εξοπλισμών κτλ. Και μας έφερε το δεύτερο μνημόνιο. Το τελευταίο που ακούγεται περί εμπλοκής του Καμένου με τους διακινητές ναρκωτικών και ισοβητών και τα. Τι είναι αυτή η ιστορία, γιατί βλέπω ότι το φέρνει το θέμα στη Βουλή η αντιπολίτευση. Ναι, τι να σας πω, πάντως εγώ αυτό που μπορώ να πω μόνο και θα βάλω μια τελεία και παύλα εκεί, είναι ότι το έχει η οικογένεια να εμπλέκεται σε αυτές τις υποθέσεις. Μάλιστα. Και ονονοήτω. Λοιπόν, κύριε βουλευτά, εγώ δεν έχω τίποτα άλλο. Θέλω την τελευταία πληροφορία που έχετε, πότε θα δεήσει η κυβέρνηση να μεταφέρει τους μετανάστες από τα ελληνικά νησιά που είναι 15.000 σχεδόν τον αριθμό, προς την ή υπηρετική Ελλάδα ή επαναπροώθηση είτε στην Τουρκία σε αυτούς που δεν έχουν. Το τελευταίο που λέτε μάλλον είναι αστείο.
Γιατί είναι πρόθεση, έρχονται χιλιάδες και πρέπει να είναι 10-12. Ναι, γιατί η κυβέρνηση λέει και είναι ένα επιχείρημα που χρησιμοποιεί και λέει μην ξεχνάτε και μας κουνάει και το δάχτυλο ότι πέρασε λέει ένα εκατομμύριο από εδώ. Το ότι μαζεύονται καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι δεν φαίνεται να την ενοχλεί καθόλου αυτό. Έχω κάνει ερώτηση περί της υπάρξεως και τσιχαντιστών μέσα σε αυτούς τους, τους εισβολείς, τους μουσουλμάνους εισβολείς, κάθε καρδιά καρύδι. Και έχουμε και την παραδοχή της ελληνικής κυβέρνησης ότι υφίσταται αυτό, όπως έχουμε και έγγραφα των Αμερικανών με συγκεκριμένα ονόματα και για την επίθεση στη Γαλλία, ότι πέρασαν από την Ελλάδα οι τρομοκράτες. Άλιστα. Θα τα βιώσουμε δυστυχώς σε λίγο χρόνο. Ελπίζω να φανώ ψεύτης, αλλά δυστυχώς έτσι θα γίνει. Θα βιώσουμε τις τρομοκρατικές επιθέσεις και στην ίδια μας την πατρίδα. Οι τοπικές κοινωνίες, οι νησιωτικές κοινωνίες, κύριε Βουλευτά, κύριε Παπά, τι φταίνε να τραβάνε όλο αυτό το κουπί, τι πληρώνουν, τι συμφωνίες είναι αυτές που έχουν παιχτεί κάτω από το τραπέζι. Δυστυχώς δεν υπάρχουν νησιωτικές πολιτείες και χερσαίες πολιτείες. Πώς τι είμαστε. Υπάρχει μία καινιαία Ελλάς. Ναι. Εσείς λοιπόν. Ναι, αλλά δεν είδα να πηγαίνει. Να σας πω κάτι, κύριε Βουλευτά. Ο κύριος Μπαλάφας. Με συγχωρείτε. Είτε τους διώξει από τη Σάμο και τους φέρει στην Υπηρετική Ελλάδα, τους εγκαταστήσει σε σπίτια, δημιουργήσει μειονότητες καινούργιες, δημιουργήσει γκέτο, δημιουργήσει μια νέα πληγή στα αστικά και όχι κέντρα. Είναι το δίκαιο αυτό. Εμείς λέμε έξω οι λαθρομετανάστες από την Ελλάδα. Υπάρχει τρόπος. Καταρχήν. Έχουμε και τη νομική κάλυψη σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι πρόσφυγες πολέμου οι οποίοι πάνε σε όμορη χώρα. Κανονικά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Πρώτη χώρα είναι η Τουρκία. Να πω κάτι. Είναι η Τουρκία, τελείωσε. Λοιπόν, να πω κάτι, κύριε Βουλευτά. Αντιλαμβάνομαι ότι παίζει ένα παιχνίδι η κυβέρνηση και βάζει στο ίδιο τσουβάλι μέσα και τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, τους παρανόμους εισελθέντες ή λαθρομετανάστες, πείτε το όπως θέλετε. Στην προκειμένη περίπτωση όμως. Δεν γίνεται αυτός ο διαγωνισμός που πρέπει να γίνει. Υπάρχουν και πρόσφυγες, είναι ελάχιστοι και αυτοί ήσαν κυρίως οι πρώτοι που ήταν από τη Συρία. Ποιος μιλάει για αυτούς, είναι στο 17% κύριε Βουλευτά. Ποιος μιλάει για αυτούς, είναι στο. Πιο πολλοί έρχονται από όλα τα κράτη της Μεσογείου, έρχονται από την. Μα είναι το 80% αυτό. Από την Βόρεια Αφρική. Άμπραβο, ακριβώς όπως το. Ποιος μιλάει για το 20%, για το 80% συζητάμε κύριε Βουλευτά. Και να σας πω και κάτι άλλο, γιατί δεν έρχονται και οι χριστιανοί της Συρίας στην Ελλάδα και έρχονται μόνο μουσουλμάνοι. Τώρα να πούμε πάρα πολλά θα πούμε. Επειδή κερδίζει τον συμμορητό πόλεμο, γιατί περί αυτού πρόκειται στη Συρία, τον κερδίζουν και οι κυβερνητικές δυνάμεις και ο πρόεδρος Άσαντ, όλοι αυτοί οι οποίοι υποστήριζαν τον ΙΣΙΣ φεύγουν στα ποντίκια. Λοιπόν, δεν ξέρω, όλα αυτά μεγάλο ποσοστό. Τα παρακολουθεί. Και να σας πω και για τα. Πείτε μου. Για την γκρίζα ζώνη που λέγαμε λοιπόν, το ΓΕΘΑ δεν μας έχει απαντήσει και το Υπουργείο Αμήνης για το έγγραφο, το εμπιστευτικό που έχει δημοσιευθεί στον τύπο από τα μέσα Μαΐου. Και θέλω να πω και το εξής. Το ΝΑΤΟ δεν προστατεύει την εισβολή λαθρομεταναστών στην Ελλάδα, τις ροές που λένε οι κυβερνητικοί. Ναι. Το ΝΑΤΟ κατ' ουσίαν επιτηρεί για να γίνονται οι ροές στην Ελλάδα. Και μάλιστα θυμάστε και τον Αμερικανό που είχε πει τον Ομπάμα. Επιτηρεί για να γίνονται. Για να γίνονται, νόμιμο. Όταν επιτηρεί είχε επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, ενώ ο Καμένος και οι κυβερνητικοί μας έλεγαν στην Βουλή ενθουσιώδης ότι βάζουμε τον ΝΑΤΟ στο Αιγαίο για να μας προστατεύσει, είπε επιλέξει ο Ομπάμα, θα το θυμάστε, ευχαριστούμε την ελληνική κυβέρνηση για τις διευκολύνσεις που μας έκανε στο Αιγαίο για να βοηθήσουμε στην κρίση του Μεσανατολικού. Δεν είναι για κανένα με τον ράθο μετανάστη να ήταν η Νατοϊκή στο Αιγαίο. Λοιπόν, δεν έχω τίποτα άλλο κύριε Βουλευτά. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Να πω στους ακροατές σας και το βιώνουν και το ξέρουν όλοι και αυτοί και οι οικογένειές τους ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται επί κατοχή. Μόνη λύση λοιπόν είναι να συνταχθούν με ένα κίνημα εθνικής αντίστασης το οποίο εκπροσωπείται από την Χρυσή Αυγή. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ να είστε καλά, καλή δύναμη κύριε Παπά. Ορισμός που πρέπει να γίνει. Υπάρχουν και πρόσφυγες, είναι ελάχιστοι και αυτοί ήσαν κυρίως οι πρώτοι που ήταν από τη Συρία. Ποιος μιλάει για αυτούς, είναι στο 17% κύριε Βουλευτά. Ποιος μιλάει για αυτούς, είναι στο. Πιο πολλοί έρχονται από όλα τα κράτη της Μεσογείου, έρχονται από την. Μα είναι το 80% αυτό. Από την Βόρεια Αφρική. Άμπραβο, ακριβώς όπως το. Ποιος μιλάει για το 20%, για το 80% συζητάμε κύριε Βουλευτά.
Και να σας πω κάτι άλλο, γιατί δεν έρχονται και οι χριστιανοί της Συρίας στην Ελλάδα και έρχονται μόνο μουσουλμάνοι? Τώρα να πούμε πάρα πολλά θα πούμε. Επειδή κερδίζει τον συμμορυτό πόλεμο, γιατί περί αυτού πρόκειται στη Συρία, τον κερδίζουν και οι κυβερνητικές δυνάμεις και ο πρόεδρος Άσαντ, όλοι αυτοί οι οποίοι υποστήριζαν τον ΙΣΙΣ φεύγουν σαν τα ποντίκια. Λοιπόν, δεν ξέρω, όλα αυτά μεγάλο ποσοστό τα παρακολουθεί. Και να σας πω και για την γκρίζα ζώνη που λέγαμε λοιπόν. Το ΓΕΘΑ δεν μας έχει απαντήσει, και το Υπουργείο Αμήνης, για το έγγραφο το εμπιστευτικό που έχει δημοσιευθεί στον τύπο από τα μέσα Μαΐου. Και θέλω να πω και το εξής. Το ΝΑΤΟ δεν προστατεύει την εισβολή λαθρομεταναστών στην Ελλάδα, τις ροές που λένε οι κυβερνητικοί. Ναι. Το ΝΑΤΟ κατ' ουσίαν επιτηρεί για να γίνονται οι ροές στην Ελλάδα. Και μάλιστα θυμάστε και τον Αμερικανό που είχε πει τον Ομπάμα... Επιτηρεί για να γίνονται. Για να γίνονται, νόμιμο. Όταν επιτηρεί είχε επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, ενώ ο Καμένος και οι κυβερνητικοί μας έλεγαν στην Βουλή ενθουσιώδης ότι βάζουμε το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο για να μας προστατεύσει, είπε επί λέξη Ομπάμα, θα το θυμάστε, ευχαριστούμε την ελληνική κυβέρνηση για τις διευκολύνσεις που μας έκανε στο Αιγαίο για να βοηθήσουμε στην κρίση του Μεσανατολικού. Δεν είναι για κανένα μεταγραφό μετανάστη να ήταν η νατοϊκή στο Αιγαίο. Λοιπόν, δεν έχω τίποτα άλλο, κύριε Βουλευτά, να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ να σας ευχαριστήσω, να πω στους ακροατές σας, και το βιώνουν και το ξέρουν όλοι, και αυτοί και οι γενιές τους, ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται επί κατοχή. Μόνη λύση λοιπόν είναι να συνταχθούν με ένα κίνημα εθνικής αντίστασης, το οποίο εκπροσωπείται από...